Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Κύριε της Κυβέρνησης, διαβάζοντας το νομοσχέδιο, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό είναι ότι το χειρουργείο πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Οι στόχοι περιορισμού των κρατικών δαπανών στην υγεία για πρόσληψη προσωπικού, για εξοπλισμό, περιορισμού των δωρεάν παροχών θα επιτευχθούν. Αυτό είναι το χειρουργείο. Και για να γίνει αυτό, για το λαό θα αποβιώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος των όποιων δικαιωμάτων είχε στην περίθαλψη. Μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας στην νοσοκομιακή περίθαλψη, από τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό, αντί να πάρετε μέτρα για τη λύση τους, επιλέγετε τη σύγχρονη μέθοδο του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πονάνε οι λαϊκές ανάγκες, τις τελειώνουμε για να μην αποτελούν πρόβλημα. Πάρτε πίσω τώρα και χωρίς πολλά-πολλά το νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρατε για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Έχει ήδη απορριφθεί από την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και από σύσσωμο το ιατρικό και υγειονομικό κόσμο. Όσο και αν απεγνωσμένα ψάχνετε υποστηριχτές μέχρι και σήμερα, την τελευταία στιγμή, έχετε πετύχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να μην βρείτε ούτε έναν. Πραγματικά, ούτε μία ένωση νοσοκομιακών γιατρών, ούτε ένας φορέας των υγειονομικών δεν συμφωνεί μαζί σας. Με επίσημες ανακοινώσεις έχει καταδικαστεί από όλους. Από τη Μακεδονία ως τη Θράκη, από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, από την Ήπειρο τη Στερεά, τη Θεσσαλία, από άκρης άκρη της Κρήτης, από τις ενώσεις των νοσοκομιακών γιατρών του Αιγαίου. Έχει καταδικαστεί από τις ενώσεις των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας. Έχει καταδικαστεί μέχρι και από συνδικαλιστές, από γιατρούς και νοσηλευτές, μέλη, ψηφοφόρους του δικού σας κόμματος. Και καλά, δεν ακούτε για άλλη μια φορά αυτούς που είναι η ψυχή των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Δημιουργεί όμως απορία που δεν ακούτε ούτε καν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Γιατί αν εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης, ακόμα και αυτοί κατανοούν ότι μόνο τα μεγάλα κοράκια της ιδιωτικής υγείας θα είναι ωφελημένα, αφού θα φάνε τις ελάχιστες οικονομίες της κάθε οικογένειας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ωφελημένη η πλειοψηφία των ιδιωτών αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Τέτοια λοιπόν είναι η πρεμούρα σας προκειμένου να ξεπληρώσετε τα γραμμάτια στα κοράκια, σε μεγάλους κλινικάρχες, στα μεγάλα μονοπόλια της ιδιωτικής υγείας. Τέτοια είναι. Αφού μαζί συντάξατε, συναποφασίσατε και συνδιαμορφώσατε αυτό το νομοσχέδιο. Και είναι τόσο μεγάλο το πάθος σας να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων της ιδιωτικής υγείας, να προχωρήσετε το χρεοκοπημένο για το λαό σχέδιο όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων για δημόσια νοσοκομεία επιχειρήσεις, που δεν διστάζετε να προσφύγετε στο τελευταίο όπλο που σας μένει, τη συκοφαντία και την καταστολή. Έτσι ήταν πάντα, αφού ούτε ένα σας επιχείρημα δεν ευσταθεί και δεν πείθει κανέναν, καταφεύγεται στην καταστολή. Μετά τις σπασμένες πόρτες σε σπίτια απλών ανθρώπων με τους πληστηριασμούς, τώρα δεν έχετε τον παραμικρό ενδιασμό να τα βάζετε με αυτούς που πριν 2,5 χρόνια υποκριτικά χειροκροτούσατε. Μόλις πριν λίγο καιρό και με βάση το σύγχρονο νομικό σας οπλοστάσιο, επιδόθηκε μια ελεηνή κλήτευση σε δίκη προς την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, των Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, την οποία, την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, την οποία καλούν σε απολογία επειδή, λέει, δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις, καθότι πρωτοστατούσε σε κινητοποίηση με σύνθημα «Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας του λαού».
Τσίπα δεν έχετε. Μόλις πριν 2 μέρες, 50 νοσοκομιακοί γιατροί που σας ξεφώνησαν, κάνοντας συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκαν περικυκλωμένοι από 3 δημιουργίες ΜΑΤ. Αν είχε συμβεί κανένα τροχαίο, το υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ θα έφτανε πιο αργά. Αν χρειαζόταν χειρουργείο κάποιο παιδί στο παιδόν, πιθανόν να περίμενε έως και 3 χρόνια. Αν επιχειρήσει κάποιος από αυτούς που κατάφεραν να γραφτούν στον προσωπικό γιατρό να κλείσει ραντεβού, θα περιμένει μετά το Φλεβάρι, Μάρτι και βλέπουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που έφερε στην Ολομέλεια η κυβέρνηση χρειάζεται να απορριφθεί, γιατί αποτελεί αντιδραστική συνέχεια και ταυτόχρονα αντιδραστική τομή για τη δημόσια περίθαλψη, για την οποία έβαλαν και το χεράκι τους όλες οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις. Συνέχεια γιατί η καθεμιά συνέχιζε το έργο της προηγούμενης και διαγωνίζονταν ποια ήταν η πιο αποτελεσματική τελικά στην απαξίωση. Ένα νομοσχέδιο που πατάει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, βέβαια, των δημόσιων νοσοκομείων όσον αφορά τη στελέχωση, την εκπαίδευση, τους πολύ χαμηλούς μισθούς των γιατρών και άλλα, όχι για να τα λύσει όμως, αλλά για να τα κάνει ακόμα χειρότερα. Τα προβλήματα όμως αυτά δεν τα έφερε η κακιά μας η μοίρα, τα δημιούργησαν με την πολιτική τους όσοι κυβέρνησαν και εσείς. Με όποιο μείγμα και αν εφάρμοσαν την πολιτική τους, με όποια σύνθεση, δεξιά, κεντροδεξιά, ολίγων κεντροαριστερή, αριστεροδέξια, άλλες. Και τι προτείνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να λύσει τα υπαρκτά αυτά προβλήματα? Τα ίδια και χειρότερα μέτρα. Τα ίδια και χειρότερα εργαλεία που απορρέουν από την ίδια την πολιτική που ακολουθήθηκε και έφερε τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Γιατί πάντα τέτοιου είδους μέτρα ήταν και είναι κοστολογημένα, γιατί βλέπετε δεν γίνεται να εκτρέπονται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι σας, λόγια δικά σας. Και πάντα έχουν κριτήριο το πόσο μειώνεται το κόστος λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων προκειμένου να ανταποκριθούν, υποτίθεται, στις μειωμένες κρατικές δαπάνες, ώστε σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους να είναι, υποτίθεται, βιώσιμα. Μαζί με τα σοβαροφανή επιχειρήματά σας, η ομολογία σας είναι κοινικές, διαδέχονται η μια την άλλη. Και τι δεν έχετε πει σε αυτήν εδώ την αίθουσα και στα διάφορα βέβαια πάνελ στα κανάλια που τριγυρνάτε. Πρόσφατα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, σαν να μην σκέφτεται τι ξεστομίζει, δήλωσε πως δεν θα προκηρυχθεί θέση μόνιμου παιδιάτρου που θα δουλεύει κανονικά και θα κάνει εφημερίες σε επαρχιακό νοσοκομείο της χώρας που νοσηλεύει εκατοντάδες παιδιατρικούς ασθενείς, επειδή θα προκηρυχθεί θέση μισού παιδιάτρου, αφού περάσει το συγκεκριμένο έκτρωμα που προτείνεται σήμερα. Πόσο πιο κοινική ομολογία να κάνει η κυβέρνηση και πόσο πιο απλά πρέπει να τα πει για να καταλάβει κάποιος τι έρχεται? Επαναφέρεται το παλιό τροπάρι και βγαίνεται στα διάφορα κανάλια και δηλώνεται πως κινητοποιούνται οι σχνές μειοψηφίες. Μπερδεύεται, φαίνεται, τον τηλεοπτικό φακό με τον καθρέφτη του σπιτιού σας. Λογικό, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Εδώ ακόμα προσπαθείτε να μας πείσετε πως κάνατε επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας την ώρα που έχουμε 35.000 περίπου νεκρούς. Προσπαθείτε να μας ξαναφέρετε ως πρότυπο για το μέτρο που θέλετε να περάσετε τα χρεοκοπημένα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας που κατάρρευσαν σαν χάρτινη πύργη στην πανδημία. Αλλά δείξε μας το φίλο σου να σου πω τι είσαι. Μέχρι και για τα 3.000 παιδιά που βρίσκονται σε αναμονή για μια επέμβαση στο παίδον Αγία Σοφία, πήγατε να τα ρίξετε στους γιατρούς, στους αναισθησιολόγους που δήθεν δεν εκδήλωναν ενδιαφέρον να στελεχώσουν το νοσοκομείο. Βέβαια, μόλις προκηρύξατε 3 θέσεις αναισθησιολόγων, έγιναν 5 αιτήσεις. Ήταν που δεν υπήρχαν γιατροί, βλέπετε. Σα δεν τρέπεστε?
η πραγματικότητα, η γνώμη του κόσμου, των ίδιων των υγειονομικών, φαίνεται πως πέρασε και δεν ακούμπησε την κυβέρνηση και τους συντάκτες του νομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι, γιατί είναι τομή αυτά τα μέτρα? Γιατί σε συνθήκες που οι λίστες των τακτικών ιατρείων και χειρουργείων, των επεμβατικών και απεικονιστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία σήμερα ξεπερνούν κάθε όριο, η διέξοδος του ραντεβού με το γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο ή στο ιδιωτικό κέντρο θα γίνει αναγκαστικός μονόδρομος για χιλιάδες που θα βρεθούν στην ανάγκη. Γιατί αφαιρείται ένα ακόμα εμπόδιο για να γίνουν εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Να βάλουν ακόμα πιο βαθιά δηλαδή το χέρι στην τσέπη, ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Γιατί αν περάσει αυτό το έκτρωμα, καταδικάζονται οι ασθενείς σε χαμηλότερου επίπεδου υπηρεσίες υγείας και σε επικίνδυνες συνθήκες περίθαλψης. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, το άρθρο 10 και το άρθρο 7. Το άρθρο 10 ανατρέπει μια βασική αρχή συγκρότησης του ΕΣΥ, αυτή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Επί της ουσίας οδηγούν όσους νοσοκομιακούς γιατρούς μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο με το πρόσχημα ότι έτσι θα έχουν καλύτερους μισθούς. Με μαθηματική ακρίβεια ο λαός θα σπρωχτεί στο μονόδρομο του ιδιωτικού πάρεργου μεγαθυρίου της ιδιωτικής υγείας, αφού η αναμονή για ένα χειρουργείο, για ένα απλό ραντεβού, για μια απλή εξέταση διαρκεί μήνες ή και χρόνια. Κάποιοι γιατροί μάλιστα, είτε προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες, είτε αντικειμενικά, λόγω της άθλιας υποστελέχωσης, θα μεταφέρουν ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Θέλεις να χειρουργηθείς? Στο νοσοκομείο έχει μεγάλη αναμονή, πάμε σε μια ιδιωτική κλινική. Ή θέλεις επανεξέταση, κλείσε ραντεβού στο 1535, αν δεν βρεις ή βιάζεσαι, έλα στο ιδιωτικό μου ιατρείο, στην ιδιωτική κλινική που δουλεύω. Αυτοί είναι κάποιοι συχνοί διάλογοι που θα ακούγονται στο προσεχές μέλλον εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Το καπιταλιστικό κράτος λοιπόν μέσω της κυβέρνησής του οριοθετεί τη δυνατότητα του δημόσιου συστήματος υγείας στο σημερινό ανεπαρκέστατο έως άθλιο επίπεδο παροχών και ως διέξοδο καθιερώνει σε μεγαλύτερη κλίμακα τις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς για να εξασφαλίσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα, σπρώχνει τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων να ενταχθούν στον ανταγωνισμό του ιδιωτικού έργου με προσδοκία την αύξηση του εισοδήματός τους, που όμως τελικά θα αφορά τελικά ένα πολύ μικρό μέρος από αυτούς, ενώ η πλειοψηφία τους θα συνεχίσει να εργάζεται με ακόμα πιο επαχθείς εργασιακούς, μισθολογικούς και φυσικά επιστημονικούς όρους. Δηλαδή, από τη μια το κράτος διαμορφώνει τους όρους αποδυνάμωσης των δημόσιων νοσοκομείων και αμέσως μετά, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται, τα παραπέμπει στους κανόνες της αγοράς. Οι στοιχειώδες λαϊκές ανάγκες, καθώς και η συσσόρευση των ανικανοποίητων αναγκών της περιόδου της πανδημίας, θα συνδέονται κυρίως με τη δυνατότητα πληρωμής για την αγορά τους. Με δεδομένο το σχέδιο της αύξησης της φτώχειας, της ακρίβειας, της καθήλωσης των μισθών, της τιμές ηλεκτροσόκ στην ενέργεια σήμερα, δημιουργείται τους όρους για να κλείσουν οι πόρτες του δημόσιου νοσοκομείου οριστικά και για μια μεγάλη μερίδα ασθενών και να αποκλειστούν από βασικές, ακόμα και επίγουσες ανάγκες. Τα παραμύθια που λέει η κυβέρνηση ότι τάχα μου έτσι θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες λίστες χειρουργείων είναι απλά εξοργιστικά για όποιον τα ακούει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ήταν που πριν 2 χρόνια ανέστειλε για μήνες τα χειρουργεία στο ΕΣΥ την περίοδο έξαρσης της πανδημίας και ακόμα τώρα τα υπολειτουργεί. Γιατί χιλιάδες κόσμου εξωθήθηκαν να πληρώσουν πανάκριβα τη λύση στο πρόβλημά τους στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
τα οποία βέβαια η κυβέρνηση τάισε προκλητικά με τους ασθενείς που έδιωξε από τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί τα χειρουργεία στο ΕΣΥ έκλεισαν για να μετατεθεί το νοσηλευτικό προσωπικό τους στα τμήματα COVID, επειδή η κυβέρνηση αρνιόταν να προσλάβει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί οι κάποιοι εκατοντάδες νοσηλευτές που δεν προσλήφθηκαν κόστησαν δεκάδες κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Δηλαδή κόστησαν την αναστολή χιλιάδων επεμβάσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς που δεν είχαν να πληρώσουν για να βρουν λύση ιδιωτικά. Σκοπός του νομοσχεδίου της κυβέρνησης είναι να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική στήριξη των κλινικών και των χειρουργείων με μόνιμο προσωπικό για να λειτουργούν με σύγχρονες συνθήκες, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα όποιος θέλει να αποφύγει τις μεγάλες λίστες αναμονής ας πληρώσει να τελειώνουμε. Για του λόγου το αληθές, αρκεί κάποιος να ρίξει μια ματιά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχετε ετοιμάσει. Μόνοι σας τα παραδέχεστε. Για τα έτη 2021, 2022 και 2023 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 12.000 μόνιμοι υγειονομικοί. Για τα ίδια χρόνια οι προσλήψεις θα κυμανθούν στους 5.600. Πάνω δηλαδή από 6.500 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία, στις υπόλοιπες δομές αυτή την τριετία. Για το μη μόνιμο προσωπικό προβλέπεται μείωση 12% από ό,τι το 2022, που αντίστοιχα πρόβλεπε μείωση 10% από το 2020. Η μείωση της μείωσης, την μείωση, ομοίωση. Γραμματική ξέρετε. Κυρίες και κύριοι, τα άλλα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι με αυτό το νέο νομοσχέδιο θα βελτιωθεί το εισόδημα των γιατρών είναι διπλά επικίνδυνο. Μάλιστα, κάνατε και το εξής κολπάκι της συμφοράς. Τελευταία μέρα πριν μπει στις επιτροπές της Βουλής, το μόρφωμα αυτό που υπερασπίζεστε, προσθέσατε 10 άρθρα, τα άρθρα 54 έως 63, που αφορούν το μισθολογικό των γιατρών και κάνατε μια απέλπιδα προσπάθεια να τα παρουσιάσετε και ως κοσμογονία. Μα καλά, αφού με αυτά τα άρθρα βελτιώνεται τόσο πολύ το εισόδημα των γιατρών του ΕΣΥ, τότε γιατί να χρειαστεί να κάνουν και ιδιωτικό επάγγελμα? Αυτοαναιρείστε και γελιοποιήστε ταυτόχρονα. Αλλά δεν είστε αφελείς, αφού το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αξιοποιείται κυρίως για να αντιμετωπιστούν τα νομικά εμπόδια προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών των γιατρών. Πρόκειται για μισθολόγιο που οι αυξήσεις που προβλέπονται δεν αποκλίνουν από το φάσμα των απαράδεκτα χαμηλών μισθών, από την πολιτική που στοιχείο της είναι η διαμόρφωση φτηνού επιστημονικού δυναμικού. Σε κάποιους μάλιστα προβλέπει και μείωση. Να το πούμε γι' αυτό. Η διαμόρφωση αυτού του μισθολογίου συνιστά καθαρό εκβιασμό προς τους γιατρούς που λίγο ή πολύ τους λέει «Σου έδωσα τη δυνατότητα να βελτιώσεις τη θέση σου αρπάζοντάς τα από τους ασθενείς. Αν δεν τα πήρες, δεν φταίμε εμείς». Σάπιοι και διεφθαρμένοι έως το μεδούλι είστε. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το κράτος σας παραδέχεται πως δεν θα ενισχύσει το εισόδημα των γιατρών, των υγειονομικών, δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών, δεν θα εφαρμόσει άμεσα τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για επαναφορά των μισθών στα προμνημονίων επίπεδα, δεν θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό. Αυτά άλλωστε δεν τα έπραξε και καμιά προηγούμενη κυβέρνηση εδώ που τα λέμε, γιατί ήταν αντίθετα πάλι με τους δημοσιονομικούς περιβόητους στόχους, τους οποίους όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε και υλοποιήσατε. Βλέπετε λεφτά για την υγεία του λαού και για αξιοπρεπούς μισθούς των υγειονομικών δεν περισσεύουν, αλλά μπορούν να δίνονται απλόχερα
για διάφορες δουλειές των επιχειρηματικών ομίλων, τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες της δικές του και όχι της Ελλάδας ή όποιον άλλον κάνει γνωστές αγαθοεργίες, κάνει πολέμους, κάνει πληστηριασμούς, κάνει κατασχέσεις σπιτιών και διάφορα τέτοια. Ας πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι οι θέσεις που βγαίνουν άγονες θα προκυρήσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης και θα καλύπτονται από ιδιώτες. Δηλαδή, θα δουλεύει κάποιος 3 μέρες για 4 ώρες ανά μέρα στο δημόσιο νοσοκομείο και τις υπόλοιπες θα ασκεί ιδιωτικό έργο σε ιδιωτική κλινική ή στο ιδιωτικό του ιατρείο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη παρουσίασης του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας έθεσε μια απορία δήθεν, με απορία δήθεν το εξής ερώτημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών αφού οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν και ότι η άσκηση του ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ δεν θα επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Ως προς το πρώτο. Προς το παρόν βέβαια, γιατί με εσάς δεν μπορεί να έχει κανένας και το κεφάλι του ήσυχο, ασφαλώς δεν θα πληρώνουν άμεσα οι ασθενείς. Αλλά οι ασθενείς, έτσι κι αλλιώς όμως, για να το πούμε και αυτό, πληρώνουν όλη τους τη ζωή έμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και τα οποία πλέον με διαδοχικές αποφάσεις των κυβερνήσεων δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν κι άλλα όμως. Τα τεράστια κενά σε γιατρούς, σε δημόσια νοσοκομεία, αντί να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων γιατρών, παραπέμπεται η λύση τους, εάν και εφόσον το επιλέξουν κάποιοι ιδιώτες γιατροί. Δηλαδή, αντί το κράτος να εξασφαλίσει την επάρκεια σε γιατρούς, κάνει τον τροχονόμο των νόμων της αγοράς, των κανόνων της αγοράς, που με κριτήριο το κέρδος, κάθε μορφής κέρδος, θα καθορίζει εάν και εφόσον καλυφθούν ορισμένες ανάγκες. Η απασχόληση των ιδιωτικών γιατρών εξ αντικειμένου θα μπαλώνει τρύπες. Οι ανάγκες όμως των ασθενών και των δημόσιων νοσοκομείων είναι πάγιες, είναι διαρκείς. Πώς λοιπόν θα καλύπτονται τις ημέρες και τις ώρες της απουσίας των ιδιωτών γιατρών? Φανταστείτε ένα παθολόγο που θα δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο 3-4 ώρα τη βδομάδα. Τι ποιοτική ιατρική θα κάνει, που δεν θα προλαβαίνει να δει ούτε τις εξετάσεις των ασθενών? Ποιος θα είναι με τους ασθενείς όταν αυτός θα βρίσκεται στην ιδιωτική του κλινική? Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τους ψυχικά πάσχοντες, όταν όσα ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές έχουν μείνει ασφικτιούν από τα ράντζα, με τους ελάχιστους ψυχιάτρους να προσπαθούν να περιθάλψουν, όπως μπορούν και αυτοί, ασθενείς με πολύπλοκες και συχνά δυσεπίλυτες ανάγκες στην παρακολούθηση και την ίδια τη θεραπεία τους. Πώς οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης θα βοηθήσουν τους ασθενείς αυτούς? Ας αναλογιστεί κανείς τι σημαίνει για την παρακολούθηση του ασθενούς που χρειάζεται χειρουργείο, το έρχομαι, κάνω χειρουργείο και φεύγω. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα πει για έναν ογκολογικό άρρωστο που πολύ δύσκολα μπορεί να αρχίσει χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και εξαναγκάζεται να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του στον ιδιωτικό τομέα, τι θα πει να μην υπάρχει ογκολόγος μόλις 3-4 ώρα τη βδομάδα? Ποιος θα είναι μαζί του όταν θα έχει επιπλοκές? Καθόλου σπάνιες φυσικά για αυτές τις θεραπείες. Ας σκεφτεί αντίστοιχα και ο κάθε γιατρός. Για ποια συνέχεια του επιστημονικού έργου μπορούμε να μιλάμε όταν η παρακολούθηση των ασθενών δεν εξασφαλίζεται με γιατρούς επισκέπτες και με το μυαλό και το μάτι του γιατρού στην κύρια δουλειά του που θα είναι εκ των πραγμάτων αυτή του ιδιωτικού ιατρείου? Κυρίες και κύριοι, λέμε ότι εκτός από το μη, τα μέτρα που προωθούνται με αυτό το νομοσχέδιο είναι και αντιδραστική συνέχεια προηγούμενων νόμων, γιατί ακριβώς έρχονται να προστεθούν στις αντιδραστικές αλλαγές που πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις και επιδείνωσαν τους όρους περίθαλψης των ασθενών. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στο παρελθόν και το πρόσφατο και το πιο πριν. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90,
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ και επανήλθε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτό το 2011. Άλλος τέτοιος εμβληματικός σταθμός ήταν η καθιέρωση του θεσμού του επικουρικού γιατρού, δηλαδή γιατρού με ένα χρόνο σύμβαση. Αυτό έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά για τη γρήγορη κάλυψη των αναγκών στις απομακρυσμένες περιοχές. Σταδιακά όμως επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με αποφάσεις όλων ανεξαίρετα των κυβερνήσεων, με συνέπεια σήμερα να αποτελεί σχεδόν την επικρατούσα μορφή προσλήψεων και εργασιακών σχέσεων που μάλιστα εκτοξεύθηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συνέχεια είναι γνωστή. Όποιος και αν κυβέρνησε, είχε ως σταθερή πηξίδα την πολιτική της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου σιγά σιγά αυτές εξαφανίστηκαν και αυτές και το προσωπικό τους φυσικά. Και έχουμε φτάσει στο σημείο οι διάφοροι ιδιωτικοί όμιλοι να έχουν υποκαταστήσει όλες τις πρωτοβάθμιες διαγνωστικές πράξεις στη χώρα μας. Όποιος κυβέρνησε ευνόησε τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία και χειρουργεία. Είτε τα επέκτηνε, είτε ξέχασε να καταργήσει τις αντιλαϊκές αυτές διατάξεις. Και το κυριότερο, επί όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιδιωτικός τομέας υγείας θησαυρίζει, με τα μονοπόλια του κλάδου να ανοίγουν μαγαζιά υγείας σαν τα μανιτάρια. Είναι άλλωστε στρατηγική του συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέας υγείας και ΣΔΙΤ και ο κύριος Τσίπρας για αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Ας βρει, αν μπορεί κάποιος, τις ουσιαστικές διαφορές. Ακόμα και προχτές ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως είναι εναντίον του νομοσχεδίου επειδή, λέει, οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί θα αντιμετωπίσουν τον αθέμητο ανταγωνισμό όσων νοσοκομειακών γιατρών επιλέξουν τη νέα εργασιακή σχέση. Για όποιον δεν κατάλαβε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ να είναι εμπόρευμα οι υπηρεσίες υγείας, πελάτες οι ασθενείς, έμποροι των υπηρεσιών οι γιατροί. Απλά μας λένε ότι αυτό να γίνεται με βάση κανόνες και όχι με αθέμητο ανταγωνισμό. Πια σταυγό και κούρευτο. Η αυθαιρεσία είναι όλη δική σας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επικαλείται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο ο δημόσιος, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί. Μάλιστα. Προσπαθείτε όμως να κρύψετε ότι το Εθνικό Σύστημα δεν σημαίνει ότι είναι και λαϊκό. Καταμερισμός υπάρχει προκειμένου να εξασφαλίζονται με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη του κράτους οι ελάχιστες παροχές, προκειμένου να μην στοιχίζει η υγεία του λαού, να μην έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων για τους οποίους πρωταρχικά και κύρια εσείς ενδιαφέρεστε. Ίσα δηλαδή να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς η διατήρηση της ικανότητας των εργαζομένων να μπορούν να δουλεύουν, να πηγαίνουν στην παραγωγή, προκειμένου να είναι ικανοί να αξιοποιούνται για το ξεζούμισμά τους από τη μεγάλη εργοδοσία, μέσα σε αυτό εδώ το σύστημα της εκμετάλλευσης που ζούμε. Βέβαια, σήμερα πιο πολύ διαμορφώνεται ένα εθνικό σύστημα πληρωμών υγείας. Αυτό περισσότερο ταιριάζει στην ονομασία σε αυτό που φτιάχνεται. Συμπερασματικά λοιπόν, το αποτέλεσμα και αυτών των μέτρων θα είναι η επιδείνωση των όρων της περίθαλψης του λαού και όχι η βελτίωσή τους. Με την ίδια συνταγή που διαμόρφωσε αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών, των υγειονομικών, γιατί σε αυτή την ανάπτυξη που κριτήριο έχει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία κυρίως των επιχειρηματικών ομίλων, δεν αποτελούν λύσεις για τον ελληνικό λαό αυτά.
Δεν είναι λύση για το λαό η παράλληλη ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία και του δημόσιου με επιχειρηματικά κριτήρια και εμπορευματοποίηση των εργασιών του ή οι συμπράξεις τους. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το Γολγοθά του καθενός και της καθεμιάς, την προσωπική ατομική πείρα, έχουμε πλέον και μια νέα συλλογική πείρα, αυτή που προήλθε μέσα από την πανδημία, γιατί η πανδημία και η διαχείρισή της απέδειξαν με τον πλέον ομό τρόπο ότι η υγεία δεν μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται. Απέδειξε ότι έχουν αποτύχει συνταγές της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης, είτε άσπρα, είτε μαύρα, είτε νόμιμα, είτε παράνομα, ο λαός δεν πρέπει να πληρώνει για υπηρεσίες περίθαλψης που δικαιούται. Εσείς όμως εκεί δεν διστάζετε να αναποδογυρίσετε την πραγματικότητα και τα συμπεράσματα της πανδημίας, αυτά που όλος ο λαός έζησε. Όλος ο λαός είδε με τα μάτια του. Ξέχασε μήπως κανείς που ήταν ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην περίθαλψη των ασθενών COVID-19. Να τους θυμίσουμε, πουθενά. Οι κλίνες του έμειναν κατά 95% COVID-free. Και δοσκόπησε όμως από τα τεστ, από τη λιπή νοσηρότητα, γιατί όταν οι χειρουργικές αίθουσες των δημόσιων νοσοκομείων ήταν κλειστές προκειμένου να εξοικονομηθεί έστω και ένας αναισθησιολόγος, οι αντίστοιχες αίθουσες των ιδιωτικών νοσοκομείων δούλευαν στο φουλ. Αλήθεια, σε τι κατάσταση θα ήταν τα υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία αν είχε καταργηθεί από πριν η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση? Αν οι γιατροί του δημόσιου τομέα είχαν δικαίωμα τότε να ασκούν ιδιωτικό έργο και στα νοσοκομεία δούλευαν ιδιώτες με σχέση μερικής απασχόλησης? Την περίοδο της πανδημίας υπήρχαν γιατροί που δούλευαν 15 και 20 ώρες το 24ωρο για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών. Ειδικά στα επαρχιακά, αλλά και στα νοσοκομεία της Αττικής, παθολόγοι και πνευμονολόγοι έκαναν υπεράριθμες εφημερίες στα τμήματα COVID, υπερέβαλαν εαυτόν με αυτοθυσία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν τα απογεύματα έπρεπε να δουλέψουν στο ιατρείο τους, αν έπρεπε να φύγουν άρον-άρον από τις κλινικές τους για να κάνουν τη βάρδια τους στην ιδιωτική κλινική με την οποία συνεργάζονταν? Πόσοι γιατροί θα ζητούσαν να μην εκτεθούν σε ασθενείς με COVID για να μπορέσουν να εργαστούν παράλληλα μετά στον ιδιωτικό τομέα? Στην πανδημία αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί η δουλειά στο δημόσιο νοσοκομείο με ιδιωτικό έργο. Τουλάχιστον όχι χωρίς το ένα να είναι σε βάρος του άλλου. Τι θα συνέβαινε αν τα νοσοκομεία ήταν σαν αυτό εκεί της Σαντορίνης, που το 2016 εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας και επίσημα λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα? Ποιος θα πλήρωνε για να έχει έσοδα το νοσοκομείο? Μήπως οι εκατομμύρια ασθενείς με COVID? Ποιος έχει ξεχάσει ότι τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, κατέρευσαν ένα-ένα, επειδή ακριβώς είχαν εφαρμοστεί αυτά που θέλει και εδώ να εφαρμόσει τώρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, ενισχυμένο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα υγείας και δημόσιο τομέα με ενισχυμένα εμπορευματικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι άλλωστε το μείγμα που προωθεί και η στρατηγική για το νέο ΕΣΥ, μέρος της οποίας είναι και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα λοιπόν για να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, να τηρηθεί η ίδια συνταγή δηλαδή που έφτασε το λαό στην κατάντια, να ψάχνει με το κιάλι ένα ραντεβού για μια εξέταση. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ απευθύνεται στις μόνες δυνάμεις που είναι ελπιδοφόρες για το μέλλον του τόπου, στις λαϊκές δυνάμεις. Ενώνει τη φωνή του με τους μαχόμενους υγειονομικούς και μέσα από τον αγώνα των σωματείων, των συνδικάτων, των άλλων φορέων τους, διεκδικεί μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των πληρωμών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό στην υγεία. Το ΚΚΕ καλεί σε ανυποχώρητο αγώνα
με ορίζοντα την πραγματική λύση που αποτελεί η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου κρατικού συστήματος υγείας που θα έχει ως κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της υγείας του λαού μας. Σε μια σχεδιασμένη φυσικά ανάπτυξη συνολικά της οικονομίας που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από μια πάλι γνήσια λαϊκή εργατική εξουσία διακυβέρνηση της χώρας. Η υπόθεση της υγείας, η απόρριψη του νέου αντιδραστικού νομοσχεδίου για την υγεία είναι υπόθεση κυρίως της πάλης του λαού. Είμαστε στο πλευρό των γιατρών και των νοσηλευτών που σήμερα απεργούν. Διαδηλώνουν εδώ, έξω από τη Βουλή αυτή την ώρα, απαιτώντας να αποσύρεται αυτό το έκτρωμα και καλώντας τους βουλευτές όλων των πτερήγων να μην λερώσουν τα χέρια τους, δίνοντας με την ψήφο τους την τελική χαριστική βολή στην υγεία. Σας ευχαριστώ.